αν θυμόσαστε, είχαμε το γραμμικό σύστημα αυτό και είχε ένα σύνολο λύσεων, ένα σύνολο τριάδων, που δεν είναι το κενό σύνολο, διότι αν ήταν το κενό σύνολο, θα λέγαμε το εξής, δεν έχει λύσεις και τελειώναμε. Κατά μία έννοια, κάτι τέτοιο θα μας άρεσε, εντός εισαγωγικών θα μας άρεσε, άμα δεν έχει λύσεις, τελειώνουμε, δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε. Έχει όμως λύσεις, το σύνολο λύσεων είναι μη κενό. Αλλά το σύνολο λύσεων αυτού του συστήματος είναι ίδιο με αυτό το σύνολο λύσεων του συστήματος. Κάτι δηλαδή που διαστητικά μας αρέσει, διότι η δεύτερη εξίσωση, η πρώτη και η τρίτη δεν πειράχτηκε καθόλου. Η δεύτερη εξίσωση απλοποιήθηκε. Αλλά όπως είπε και η συνάδελφός σας, και γιατί να μην πάμε σε κάτι πιο απλό σύστημα. Δηλαδή, να κάνουμε σύστημα με δύο αγνώστους. Δύο αγνώστους δεν γίνεται με τίποτα, διότι το αρχικό σύστημα, εκτός να πάμε σε άλλο σύστημα. Το αρχικό σύστημα ετούτο είναι τρεις οι μεταβλητές και οι μεταβλητές αυτές υπόκεινται σε κάποιους νόμους. Οι νόμοι είναι αυτός, ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τρίτος. Αλλά το αρχικό ερώτημα είναι σύνολο λύσεων, είναι σύνολο τριάδων. Δεν μπορεί να γίνει ξαφνικά σύνολο ζευγών. Πώς θα γίνει. Παράδειγμα, αν λύνω πως προσθέτει δεύτερη, οπότε θα εξαφανιζόταν μία μεταβλητή, λες. Αλλά έτσι πάμε για να βρούμε τη λύση του. Ωραία, κάτσε. Αυτό έχεις δίκιο. Θα εξαφανιζόταν μία μεταβλητή. Αλλά στο τέλος. Θα έπρεπε να πούμε ότι αυτές είναι οι τριάδες. Άρα θα πρέπει να ξαναγυρίζαμε πίσω. Έτσι. Θα λέγαμε ότι αυτά είναι τα ζευγάρια χ και ψ και το ζ είναι αυτό. Που εξαρτάται από το χ και ψ. Δεν θα έπρεπε, δεν θα ήταν σωστό να την ξεχάσουμε τελείως την τρίτη μεταβλητή. Άλλο παραδείγματος χάρη να έχεις ζευγάρια αριθμών που γεωμετρικά ισοδυναμούν με σημεία του επιπέδου και άλλο να έχεις αριθμούς μόνο, που έχεις σημεία μιας ευθείας. Άλλο η ευθεία και άλλο το επίπεδο. Είναι κάτι ευρύτερο. Θα έπρεπε δηλαδή να βρούμε τρόπους να το πούμε. Άρα είτε έτσι είτε αλλιώς, δεν δικαιούμαστε να ξεχάσουμε μία μεταβλητή. Να προσωρινά να την αφήσουμε κατά μέρος, εντάξει, για να βρούμε λύσεις. Αλλά να την ξεχάσουμε τελείως και στο τέλος σαν να μην υπάρχει, δεν δικαιούμαστε. Λέμε ότι αυτό το σύστημα απλοποιείται με την έννοια το σύνολο λύσεων είναι το ίδιο με το χ και 2 ψ και 3 ζ με το 0 αντί να έχουμε αυτή την εξίσωση πολλαπλασιάζουμε επί πλήν 1 γιατί δεν μας αρέσουν τα πλήν θα μπορούσαμε να τα αφήσουμε και θα έχει 3 ψ και 3 και 6 ζ με το 0 αλλά μπορούμε εμείς και να την πολλαπλασιάσουμε και με το 1 τρίτον, θα κάνουμε ταυτόχρονα τώρα, έτσι, ενώ άμα θέλαμε έτσι κάπως πιο απλά να τα κάνουμε με τη σειρά τους. Και να έχουμε ψ και 2 ζ με το 0. Η τρίτη εξίσωση ας την αφήσουμε προς το παρόν, 7 χ και 8 ψ και 9 ζ με το 0. Και 2 ζ, δεν γράφω. Ευχαριστώ. Βέβαια τώρα, αυτό είναι ένα άλλο σύστημα που κάθε φορά έχει διαφορετικό ζεύγμα στην άκονα από τούτο. Αλλά είμαστε σίγουροι το σύνολο λύσεων αυτού και αυτού είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι, με τους ίδιους συλλογισμούς. Και θα πει κανείς, και γιατί ό,τι κάναμε στη δεύτερη έξιση που την διαλύσαμε τη δεύτερη έξυψη, δηλαδή έγινε πιο απλή. Γιατί να μην το κάνουμε και στην τρίτη έξυψη. Δηλαδή τι θα κάνουμε. Η πρώτη έξυψη είναι χ και 2 ψ και 3 ζ με το 0.
Η δεύτερη έτσι συρρυκνώθηκε και όλες, δεν μπορούμε και τίποτα να διοζέτησε ο δρόμος. Και τούτο τι θα λέγατε εφαρμόζοντας το, τι λες, θα σε λέμε Ελένη ή κάπως αλλιώς. Ελένη. Θα λύσουμε ως προς ψη ή ως προς ζε, αυτό. Ό,τι κάναμε και την άλλη, δηλαδή θα έχουμε, εννοώ το 7 χ και 8 ψη και 9 ζε. Όλο αυτό πλην 7 φορές η πρώτη. Ας το γράψουμε έτσι αναλυτικά για να φαίνεται. 7 φορές η πρώτη. Χ και 2 ψ και 3 ζ. Ίσο με το 0. Ο ισχυρισμός μας τώρα είναι αν τούτο είναι το σίγμα δίστονον το σύστημα, ότι το σύνολο λύσεων αυτού είναι ίδιο με το σύνολο λύσεων αυτού. Γιατί, αν μία τριάδα μηδενίζει ταυτόχρονα αυτή, αυτή και αυτή, θα μηδενίζει αυτή και αυτή, γιατί ήδη προέκυπτε από το σύστημα, και αφού αυτό μηδενίζεται, αυτό μηδενίζεται, θα μηδενίζεται αυτό. Και το αντίστροφο, ό,τι ακριβώς κάναμε για τη δεύτερη εξίσωση. Συμφωνείτε σε αυτό? Ωραία. Αν όμως κάνουμε και τις πράξεις, θα οδηγηθούμε σε τι σύστημα. Χ και 2 ψ και 3 ζ πίσω με το 0, η δεύτερη ψ και 2 ζ πίσω με το 0, η τρίτη ποια είναι? Το 7 χ και το πλην 7 χ έφυγε. Αυτό μας αρέσει και έμενε 8 ψ πλην 14 ψ μείον 6 ψ μείον 10, εδώ δεν είναι 2, είναι 9. Ψι, 9 ζε πλην 21 ζε πλην 12 ζε πίσω με το 0. Το σύνολο λύσεων πάντα είναι το ίδιο, έτσι με όλους αυτούς τους συνολισμούς. Όχι, δεν είναι, οτιδήποτε θέλουμε. Οτιδήποτε θα μπορούσαμε να ήταν αυτή η εξίσωση πλην τόσες φορές η άλλη, ναι, μόνο που θα χανόμαστε κάπου στον δρόμο. Δηλαδή, πού το πάμε. Το ζήτημα είναι πού το πάμε. Ίσως έπρεπε να σας πω. Το πάμε στο εξής. Να μετασχηματίσουμε αυτό το σύστημα που έχει κάποιες πληροφορίες κρυμμένες σε ένα άλλο γραμμικό σύστημα που θα έχει το ίδιο σύνολο λύσεων, αλλά αυτό το τελευταίο να είναι της πλάκας, δηλαδή να μπορούμε αμέσως να σκεφτούμε πολλά πράγματα γι' αυτό. Εκεί το πάμε. Αν πολλαπλασιάζουμε οτιδήποτε άλλο, δεν θα εμφανιζότανε. Ναι. Αν πολλαπλασιάζαμε με το μείον 4, και μείον 4 επί την παρέκκληση. Ωραία, θα έφευγαν τα ψ. Ό,τι κάναμε για το χ, θα κάναμε για το ψ. Ναι, αλλά θα έπρεπε να το ξανακάνουμε από την αρχή. Δηλαδή να μην μας άρεσε το ψ, ξέρω εγώ, για να κάνουμε μια διαγραφή στοχευμένη κατά κάποιο τρόπο. Αυτό που θα προέκυπτε, θα προέκυπτε διαφορετικό σύστημα στο τέλος, αλλά το ίδιο σύνολο λύσεων θα προέκυπτε, αλλά με διαφορετική περιγραφή. Άλλο το περιγράψεις διαγράφοντας τη μεταβλητή χ, άλλο το περιγράψει διαγράφοντας τη μεταβλητή ψ, άλλο το ζ. Αλλά το ίδιο πράγμα είναι. Αν εσύ βρεις το ίδιο σύνολο με διαφορετικές περιγραφές, από μαθηματική άποψη είναι το ίδιο. Εντάξει το. Πώς είναι το μικρό σας, ναι, λοιπόν, ωραία, αλλά όπως έλεγε η συναδελφό σας που πολλαπλασιάσαμε με πλήν για να έχουμε συν, μπορούμε και τούτη την τελευταία να έχουμε πάλι. Και τι θα. Πάμε σιγά σιγά, θα πάμε στο σύστημα χ και 2 ψ και 3 ζ. Πίσω με το 0,
Η δεύτερη εξίσωση είναι ψ με 2z ίσο με το 0. Η τρίτη εξίσωση, αν πολλαπλασιάσουμε επιπλήν και διαιρέσουμε με το 6, τι θα βρούμε. Βέβαια μπορούμε να πούμε το εξής. Τι τις θέλουμε δύο ίδιες. Δεν τις θέλουμε. Γιατί. Γιατί μια τριάδα που ικανοποιεί αυτή, αυτή και αυτή, θα ικανοποιεί αυτή και αυτή. Αν ικανοποιεί αυτή και αυτή, προφανώς και την επανάληψή της. Άρα, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα τώρα. Όλες αυτές οι προσταφαιρέσεις και τα λοιπά έχουν ένα όνομα που τις λέμε γραμμοπράξεις. Και οδηγηθήκαμε σε ποιο σύστημα. Χ και 2 ψ και 3 ζ ίσο με το 0. Ψ και 2 ζ ίσο με το 0. Αντί να έχουμε λοιπόν αυτό το σύστημα, άρα κατά κάποιο τρόπο, άμα το δούμε και σκεφτούμε διάφορα ποιοτικά πράγματα, είναι ότι τελικά μία από τις τρεις εξισώσεις δεν χρειάζεται, παρόλο που είναι τρεις και δεν είναι εμφανές αυτό που σας λέω ότι δεν χρειάζεται, που το βλέπετε, δεν το φαίνεται μέσα. Τελικά, μία από τις τρεις εξισώσεις δεν χρειάζεται. Και αυτό φάνηκε με τη διαδικασία των γραμμοπράξεων. Γεια σου, Σοφία. Το άλλο είναι ότι μπορούμε και να πάμε ακόμα περισσότερο. Να απλοποιήσουμε τώρα την πρώτη εξίσωση, χρησιμοποιώντας τη δεύτερη που δεν απλοποιείται άλλη. Δηλαδή να έχουμε ψ και 2z ίσο με το 0 και να πολλαπλασιάσουμε τη δεύτερη επί 2 και να αφαιρέσουμε από εδώ. Οπότε θα φύγει από την πρώτη το ψ. Δηλαδή να έχουμε χ, το 2 ψ θα φύγει. Συν, συν. Z, ίσο με το 0. Από το αρχικό σύστημα αυτό, που το σύνολο λύσεων του ήταν τριάδες, οδηγηθήκαμε σε αυτό το σύστημα, πάλι το σύνολο είναι τριάδες, αλλά αυτό τώρα είναι εύκολο να μιλήσουμε ποιο είναι το σύνολο λύσεων. Τελικά, το σύνολο λύσεων όλες οι τριάδες χ, ψ, ζ αυτό το τριάδες πραγματικών αριθμών το συμβολίζουμε με το σύμβολο των πραγματικών αριθμών με ένα 3, R3. Και το R3 είναι το σύνολο των τριάδων. Δηλαδή αυτό, πώς το διαβάζουμε, το λάμδα του σίγμα είναι το σύνολο χ ψ ζ που είναι τριάδες, έτσι ώστε ικανοποιείται αυτό το χ ίσον χ πλην ζ ίσον με το 0 ψ πλην 2z ίσον με το 0 πλην 2z ίσον με το 0. Θέλει να ρωτήσει κανείς με τα σύμβολα. Μπερδεύεστε με τα σύμβολα.
το ξαναλέω, ότι αφού οδηγηθήκαμε σε αυτό το σύστημα, το οποίο έχει το ίδιο σύνολο λύσεων, λέμε, άρα το σύνολο λύσεων είναι όλες οι τριάδες που ικανοποιούν αυτό το σύστημα ή που ικανοποιούν αυτό το σύστημα. Ας διαλέξουμε αυτή την εκδοχή. Είναι όλες οι τριάδες, τύψη Z είναι όλες οι τριάδες, που Χ πλην Z ίσουμε το 0, Ψ πλην 2Z ίσουμε το 0. Συν 2Z, ναι, ναι, ευχαριστώ. Παραδρομής. Άμα βλέπετε κάτι τέτοιο, να μην διστάζετε με το ένα. Κάνω κι εγώ λάθος πάνω στο λίγο. Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε και αυτό να το γράψουμε λίγο πιο, να το καταλήσουμε. Είναι το σύνολο όλων των χύψη Z, όλων των τριάδων, έτσι ώστε το χ ίσον z, και το ψ ίσον πλην 2z. Όλα τα χ ψ z στο R3, έτσι ώστε το χ ψι ζ είναι ίσο. Αντί για χ είναι το ζ, αφού βρήκαμε πριν. Το χ είναι ίσο με το ζ. Ζ, όμως, αντί για ψι είναι το πλην 2 ζ. Πλην 2 ζ. Δεν έκανε κανένα λάθος, με τα σημεία. Κόμμα Z. Z, πραγματικός αριθμός. Ίσο. Είναι όλα τα χ ψι Z. Τριάδες, λέει στο σύνολο των τριάδων. Έτσι ώστε το χ ψι ζ είναι της μορφής, κοιτάξτε, ανακαλύπτουμε ξαφνικά εντός εισαγωγικών ότι όλες οι τριάδες μπορούν να εκφραστούν, που είναι σύνολο, μέσα στο σύνολο λύσεων αυτό, είναι z πλην 2z, z, z. Θα δούμε όταν κάνουμε έτσι κατά κάποιο τρόπο άλγεβρα ή θεωρία δομής πώς είναι το σύνολο των τριάδων, όπως είναι με, με τα ζεύγη που είναι, ξέρω εγώ, 5,10 το ζεύγος, θυμηθείτε από το λύκειο, 5,10, δεν μπορούμε να το γράψουμε 5 επί παρένθεση 1,2, ναι, το γράφετε αυτό στο λύκειο. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή πολλαπλασιάζεται ζευγάρι επί αριθμό. Θα τα δούμε σε αμέσως επόμενο μαθήματα ότι αυτό, έτσι τώρα κατακριστικά το λέμε, Z 1 πλην 2,1. Φτάσαμε στο σημείο να περιγράψουμε πλήρως το σύνολο λύσεων. Ότι είναι όλες οι τριάδες, που από τη στιγμή που βρίσκουμε 1 πλην 2, 1, αυτό είναι μια λύση. Αν βάλουμε όπου χ το 1, ψ το πλην 2 και ζ το 1, θα πρέπει να είναι λύση. Και όλες οι λύσεις είναι πολλαπλάσια αυτού. Τώρα, αν θέλουμε να το δούμε και γεωμετρικά, θα δούμε σε επόμενα μαθήματα, ότι κινούμαστε στον τρισδιάστατο χώρο που είμαστε, που ζούμε και κινούμαστε, έτσι. Και τι σημαίνει αυτό? Αυτό θα σήμαινε αν πάρουμε το διάνυσμα 1 πλην 2, 1 στο χώρο με τον ίδιο τρόπο. Κάνουμε στο επίπεδο
τότε το σύνολο λύσεων είναι όλα τα σημεία της ευθείας είναι πάνω εδώ, σε αυτή την ευθεία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, αφήστε τη φαντασία σας να οριάσει. Να το δούμε τώρα τι είναι, να το δούμε. Πάντως, το σύνολο λύσεων είναι αυτή η ευθεία. Τώρα δεν είμαι και καλός στη ζωγραφική. Είναι, φανταστείτε, ένα διάγγελμα στον χώρο και είναι όλα τα σημεία και περνάει από το μηδέν η ευθεία. Κατά κάποιο τρόπο τα απαντήσατε πλήρως, ότι το σύνολο λύσεων είναι μη κενό, δηλαδή έχει άπειρα σημεία και περιγράψαμε πλήρως με έναν καλό τρόπο, θα έλεγα. Τι σημαίνει καλός τρόπος? Αν μας δώσουν μια οποιαδήποτε τριάδα, μπορούμε να βρούμε αν βρίσκεται σε αυτή την ευθεία ή δεν βρίσκεται. Αν έχουμε περιορισμό να έχει κάσμο σύστημα, για παράδειγμα η στοχή, η στοχή, η στοχή, για παράδειγμα έχει θετικός. Στο τέλος, εκεί πέρα θα δείξουμε το αποτέλεσμα, τι θα λέγαμε. Θα πρέπει να περιγράψουμε γεωμετρικά το χ είναι αυτό το z. Το z θα πρέπει να είναι θετικός. Άρα όλα τα z να είναι θετικά αυτά. Επομένως τι θα είναι? Είναι ένα πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού. Θα είναι τώρα ή αυτό το κομμάτι της ευθείας ή αυτό από εκεί και κάτω. Πρέπει να το ψάξουμε. Κατάλαβες? Κατάλαβες τι λέω? Ένα από τα δύο κομμάτια είναι. Θα πρέπει να το τσεκάρουμε. Πάντως στα γραφικά συστήματα δεν έχουμε συνήθως τέτοιους περιορισμούς στην αρχή. Αν θέλουμε και τέτοιους περιορισμούς, το πράγμα αρχίζει να δυσκολεύει. Θα το δεις σε κάποια άλλα μαθήματα, στο δεύτερο χρόνο. Ή επίσης, τώρα μια και το ξανασυζήτησες, αυτό δεν είναι ευθεία στο χώρο. Ούτε καμία. Είναι ένα επίπεδο. Θα σας το συζητήσουμε κάπως ελεύθερα. Αν έχουμε το α χ και β ψ ίσο με το 0, αυτό είναι μια ευθεία στο χώρο. Ένας τρόπος που μπορεί κανείς να το σκεφτεί είναι το εξής. Να πάρει αυτή η εξίσωση είναι το ίδιο με το να πει το εσωτερικό γινόμενο ψήσω με το 0. Έχετε ακούσει την έννοια του εσωτερικού γινωμένου στο λύκειο, έτσι δεν είναι? Άρα, αναζητώντας τα ζευγάρια χ ψ που ικανοποιούν αυτή την εξίσωση, είναι σαν να λέει να βρούμε όλα τα ζευγάρια χ ψ του επιπέδου που είναι κάθετα σε ένα διάγγισμα. Στο αβ. Αφού είναι 0. Επομένως θα είναι αυτή η ευθεία. Η κάθετα. Συμφωνείτε. Τώρα, αν το πάμε στο χώρο και πάρουμε αυτή την εξίσωση. Χ και 2 ψ και 3 ζ, ίσως με το 0, μπορούμε να πούμε ότι ζητούμε τη λύση του συστήματος μιας εξίσωσης με τρεις αγνώστους, μιας μόνο εξίσωσης. Μπορούμε να πούμε το εξής, να ψάξουμε να βρούμε με τους προηγούμενους τρόπους, αλλά μπορούμε να το σκεφτούμε με γεωμετρία ως εξής. Να ορίσουμε ένα εσωτερικό γινόμενο στο R3, στο σύνολο των τριάδων, κατά αναλογία. Δηλαδή να είναι 1, 2, 3 εσωτερικό γινόμενο χ ψ ζ. Ορίζονται εσωτερικά γινόμενα με τις ίδιες ιδιότητες. Ίσο με το 0. Άρα το σύνολο λύσεων αυτής της εξίσωσης και μόνο αυτής της εξίσωσης είναι όλες οι τριάδες που είναι κάθετες στο διάγγισμα 1, 2, 3. Άμα αφήσεις πάλι τη φαντασία σου, θα είναι ένα επίπεδο που περνάει έτσι. Είναι, αυτό το 1, 2, 3 είναι κάθετος. Είναι ένα επίπεδο, που περνάει από το 0. Το φαντάζεστε πως είναι? Άρα η πρώτη εξίσωση παριστάνει ένα επίπεδο στο χώρο που περνάει από το 0. Η δεύτερη άλλο ένα επίπεδο που περνάει από το 0. Η τρίτη άλλο ένα επίπεδο που περνάει από το 0. Τώρα ξεχνάμε αυτές και έχουμε μόνο τη γεωμετρία. Οπότε
ας εστιάσουμε το προσοχή μας στις δύο πρώτες εξισώσεις. Είναι δύο επίπεδα που περνάνε από το μηδέν. Τέμπλονται τα επίπεδα. Έτσι. Δύο επίπεδα γενικά στον χώρο πώς τέμπλονται. Ή θα ταυτίζονται. Έτσι, αυτό είναι εύκολο να το κατανοήσει κανείς. Ή θα είναι παράλληλα και δεν θα τέμπλονται, αλλά εδώ επειδή περνάνε από το μηδέν, τέμπλονται αναγκαστικά. Αν δεν ταυτίζονται, η τομή τους είναι μια ευθεία. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό. Η τομή δύο επίπεδα. Θα είναι μια ευθεία. Μεγάλη. Άκου, προς τις δύο κατευθύνσεις. Άρα το σύνολο λύσεων αυτών των δύο επιπέδων με γεωμετρική ματιά, μόνο αυτές τις δύο εξισώσεις, άρα θα είναι η τομή των δύο επιπέδων, θα είναι μια ευθεία που περνάει από το μηδέν. Το ίδιο άλλα δύο μα το κοιτάξω. Αυτό που ανακαλύψαμε από όλους αυτούς τους μετασχηματισμούς που είπαμε, τις ονομάσαμε γραμμοπράξεις, είναι ότι τελικά θα μπορούσε να συμβεί το εξής. Αν τα τρία επίπεδα ήταν άσχετα μεταξύ τους, δηλαδή και ανεξάρτητα, θα μπορούσε η τομή και των τριών επιπέδων, αν προσπαθήσετε να το φανταστείτε, να είναι μόνο το 0,0,0. Άρα το σύνολο λύσεων θα ήταν μόνο το 0,0,0. Εμείς ανακαλύψαμε τελικά ότι το τρίτο επίπεδο περιέχει εξ ολοκλήρου την ευθεία τομής των δύο. Φαντάζεστε πώς είναι. Έτσι. Και όλο αυτό φάνηκε το γεωμετρικό κάνοντας αυτούς τους μετασχηματισμούς. Βέβαια, ένα ερώτημα είναι αν είχαμε τέσσερις μεταβλητές, τότε θα ήμασταν στον χώρο, στο σύνολο R4, R5, που εκεί δεν μπορούμε να έχουμε και εποπτεία. Γιατί στον R3 και στον R2, το R2 είναι το επίπεδο, το R3 είναι ο χώρος που ζούμε και κινούμαστε. Όλο και κάτι μπορούμε να φανταστούμε περισσότερο. Στον R4 που σχετίζεται με το χώρο της σχετικότητας, άντε κάτι πάει να γίνει. Να μάθετε στη φυσική κάποιο πράγμα. Από το R5 και πάνω. Πρέπει μόνο τη φαντασία σας να βάλει. Και κατά αναλογία του τι γίνεται, να μιλήσουμε για εντός εισαγωγικών επίπεδα και τι υπερεπίπεδα και τέτοια πράγματα. Η προσπάθειά μας επομένως να περιγράψουμε το σύνολο λύσεων ενός γραμμικού συστήματος όπως το περιγράψαμε, περιέχει πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία σιγά σιγά θα τα ξεδιαλύνουμε και θα τα διερευνήσουμε. Αυτά για σήμερα και πάλι καλώς ορίσατε. Εύχομαι να έχουμε μια καλή συνεργασία. Θα είμαστε και online πολλές φορές. Αν θέλετε να ρωτάτε, μην αντιστάσετε. Αυτά. Ναι. Θα μου τις στέλνεις εμένα και θα σας πω τον τρόπο να μου στέλνετε τις ασκήσεις να τις διορθώνω.